ispred udruženih sindikata Srbije Sloga. Αδέρφια μας, αρχικά θα ήθελα να σας χαιρετήσω εκ μέρους των διεθνών αντιπροσωπιών που βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί σας και επίσης εκ μέρους του συνδικάτου μου, της Ομοσπονδίας Λόγκα της Σερβίας, της οποίας είμαι πρόεδρος. Ευχαριστώ το ΠΑΜΕ που μας προσκάλεσε να λάβουμε μέρος στη σημερινή διαδήλωση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα, γιατί έχω την ευκαιρία να χαιρετήσω τους γενναίους εργαζόμενους που βρίσκονται σήμερα εδώ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Η χώρα μου και ο λαός της χρωστούν τεράστια ευγνωμοσύνη στον αδελφό ελληνικό λαό, που πρώτος μας στήριξε και μας βοήθησε κατά τη διάρκεια των ατοικών βομβαρδισμών στη Ιουγκοσλαβία το 1999. Το ΠΑΜΕ μας βοήθησε εκείνη τη δύσκολη ώρα και πολλές φορές μετά. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που βομβαρδίστηκε από το ΝΑΤΟ. Σε εκείνους τους 2,5 μήνες του πολέμου, πάνω από 2.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, ακόμη και μωρά. Περισσότεροι από 300 γενναίοι στρατιώτες και αστυνομικοί σκοτώθηκαν. Σκοτώθηκαν από βόμβες του ΝΑΤΟ, από τον αέρα και επιθέσεις τρομοκρατίας στο έδαφος. Επιπλέον, χιλιάδες άνθρωποι εξαφανίστηκαν και μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει τι έγιναν. Ακόμη και σήμερα, άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο και άλλες αρρώστιες λόγω των συνεπειών των βομβαρδισμών με βόμβες ουρανίου. Αυτοί οι βομβαρδισμοί είχαν κωδικό όνομα Ελεήμων Άγγελος. Σήμερα, 18 χρόνια μετά, ο λαός της Σερβίας δεν ξεχνά τι συνέβη. Αλλά το πολιτικό προσωπικό έχει ξεχάσει. Σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς κάνουν αγώνα δρόμου για το ποιος θα μας εντάξει στο ΝΑΤΟ. Το άλλο μέρος της Ιουγκοσλαβίας, το Μαυροβούνιο, έγινε μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά το λαό του Μαυροβουνίου δεν το ρώτησε κανείς. Μετά τους βομβαρδισμούς του υπεριαλισμού, ο καπιταλισμός και ο νεοφιλελευθερισμός θέλουν να μας κάνουν σκλάβους. Μας έχουν καταστρέψει οικονομικά και στρατιωτικά. Θέλουν να κάνουν τα παιδιά μας σκλάβους του υπεριαλισμού. Δεν είμαστε σκλάβοι. Η ελευθερία και η αξιοπρέπεια δεν έχουν τιμή. Γι' αυτό πρέπει να παλέψουμε ενάντια στο ΝΑΤΟ και όλους εκείνους που θέλουν να προκαλέσουν πόλεμο σε αυτή την περιοχή, που θέλουν την καταστροφή των λαών και των χωρών, γιατί έχουν κέρδος από αυτή την καταστροφή. Εμείς θέλουμε να παλέψουμε και να ζούμε από τη δουλειά μας. Εμείς οι εργάτες είμαστε αδέλφια, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή χρώματος. Και αυτό θα ισχύει για πάντα. Κανείς δεν θα μας υποτάξει, είμαστε πιο δυνατοί, δεν θα μας νικήσουν ποτέ. Ζήτω η εργατική τάξη της Ελλάδας! Ζήτω η εργατική τάξη της Σερβίας! Ζήτω η εργατική τάξη του κόσμου! Ο αγώνας δεν σταματά! Μέχρι τη νίκη της εργατικής τάξης! Ευχαριστώ!